Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να καταλήξουμε μετά από 2 ώρες αυτή την αίθουσα για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ πέρα. Και πρέπει να κατανοήσουμε και να συμφωνήσουμε επιτέλους ότι είμαστε εδώ για να γνωμοδοτήσουμε για τη νέα διοίκηση, καθώς όλα τα υπόλοιπα ανάγονται στο χρονικό διάστημα μετά το πέρας του διορισμού τους και βεβαίως δεν είναι της παρούσης για να συζητηθούν και επίσης δεν ανάγονται και στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς μας. Ας έρθουμε όμως στην ουσία. Εντυπωσιάζομαι που από ένα φερόμενο ως δημοκρατικό κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, έρχονται εδώ οι εκπρόσωποι του και ως δημόσιοι κατήγοροι κουνούν το δάχτυλο στους υποψηφίους, ζητώντας τους να αποποιηθούν την ιδεολογική ή και την κομματική τους ταυτότητα, προκειμένου να μπορέσουν να καταλάβουν την προτινόμενη θέση. Ευτυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι, στην κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, η κατάληψη ενός δημοσίου αξιώματος δεν επιβάλλει να γίνουμε δηλωσίες και να αποδείξουμε ή την ιδεολογική ή την κομματική μας ταυτότητα. Ούτε φυσικά ο νόμος τον οποίο εξετάζουμε τώρα το απαιτεί. Άρα, το ζητούμενο δεν είναι η προέλευση των υποψηφίων, αλλά αν έχουν τα εχέγγυα να διοικήσουν αυτόν τον οργανισμό. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θα πω ότι τα βιογραφικά όλων των υποψηφίων εγγυώνται αυτό στο οποίο.